Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η εκπαίδευση των μαθητών, αλλά και η διαχείριση του άγχους τους για τις εξετάσεις μπαίνουν για άλλη μία χρονιά στο επίκεντρο για τα φροντιστήρια που Καμισάς Ηρακλείου. Οι ημέρες εκπαίδευσης, λοιπόν, για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, αλλά και για τους γονείς τους, πραγματοποιήθηκαν και φέτος με επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή. Νομίζω ότι είναι πλέον θεσμός για την πόλη μας. Έχουμε ανάγκη να ενημερώσουμε τον κόσμο σε σχέση με θέματα δομής του νέου λυκείου, γιατί ετοιμάζονται αλλαγές, σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί αλλάζουν πράγματα. Αλλά φυσικά έχουμε και μια ενότητα που αφορά αμιγώς το κομμάτι επαγγελματικός προσανατολισμός και ενημέρωση σε σχέση με σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μέρες εκπαίδευσης, εφηβεία σπάθη τιτλοφορείται η δική μου παρουσίαση. Εκπαίδευση σε μια ηλικία κρίσιμη, σε μια ηλικία περίεργη, σε μια ηλικία ενίοτε και επικίνδυνη. Εφηβεία, η οποία από το εκπαιδευτικό σύστημα σαφώς ίσως δεν βοηθάει πολλές φορές για μια ομαλή μετάβαση σε αυτή την ηλικία, δεδομένου του ότι με τις συνεχείς αλλαγές που υπάρχουν, σαφώς φορτίζονται αρνητικά οι έφηβοι. Ζουν ψυχοπιεστικές συνθήκες, τις οποίες θα μπορούσαμε να τις συγκρίνουμε με κάποιο businessman. Το σεμινάριο που διοργάνωσαν τα φροντιστήρια που Καμισάς Ηρακλείου έδωσε μάλιστα την ευκαιρία σε μαθητές πρώτης λυκείου να περάσουν δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά και σε μαθητές τρίτης γυμνασίου να κάνουν επίσης δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου. Τη δυνατότητα που μας δίδεται, επειδή είμαστε επιστοποιημένο κέντρο προσανατολισμού, με τις συνεργασίες που έχουμε με συμβούλους σταδιοδρομίας, αυτό μας δίνει δυνατότητα να ενημερώσουμε αξιόπιστα, έγκαιρα και σωστά. Το κεφάλαιο άγχος και εξετάσεις είναι πολύ μεγάλο για τους μαθητές που βιώνουν καταστάσεις πίεσης. Γι' αυτό με την εισήγησή του ο κλινικός ψυχολόγος Νίκος Παπανικολάου επιχείρησε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου να δώσει συμβουλές για τη διαχείριση του στρες, αλλά και να αναλύσει το ρόλο του διαδικτύου στη ζωή ενός μαθητή. Μια μικρή αναφορά στη χρήση ή κατάχρηση ενίοτε των ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατάχρηση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, μια πραγματικότητα η οποία δυστυχώς είναι αρκετά διαδεδομένη στις μέρες μας και ιδιαίτερα στο νησί μας, το οποίο μάλλον φαίνεται ότι είναι από τα περισσότερο, μάλλον σημειώνονται από κάποιες πολύ μικρές έρευνες, τα μεγαλύτερα ποσοστά χρήση κατάχρηση των υπολογιστών στην ηλικία της εφηβείας. Σημαντικό βήμα στο οποίο προχωρά ο κλινικός ψυχολόγος σε συνεργασία με τα φροντιστήρια που Καμισάς Ηρακλείου είναι η δημιουργία γκρουπ μαθητών για την αντιμετώπιση του άγχους. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε επενδύσει πόρους σε αυτό που λέγεται συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός. Στα φροντιστήρια που Καμισάς Ηρακλείου είμαστε 10 σύμβουλοι που είμαστε πιστοποιημένοι από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Τα φροντιστήρια που Καμισάς Ηρακλείου ανανέωσαν το ραντεβού τους με μαθητές και γονείς για τις 11 Απριλίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη μεγάλη ανοιχτή ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού.